Για την αριστερή παρέμβαση. Μας πήρε το ποτάμι και μας πήγε στη συμφωνία. Και στην όχθη που βρισκόμαστε, τι βλέπουμε. Εγώ θα προσπαθήσω να μιλήσω χωρίς αλλά. Έτσι ώστε να δώσω σημασία από την πρώτη λέξη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, προφανώς, που έχει όλα τα στοιχεία μπροστά του και ξέρει τι μπορεί να συμβεί στη χώρα αν έρθει μια συμφωνία ή αν δεν έρθει μια συμφωνία, έχει επιλέξει ξεκάθαρα να φέρει μια σύμβαση με την Ευρώπη άμεσα. Άρα λοιπόν έχει αποφασίσει μέσα του να εισηγηθεί ότι μια ρήξη ήταν καταστροφική για τη χώρα και πρέπει οπωσδήποτε να το πάμε σε μια συμφωνία. Γι' αυτό και θα βάλει την υπογραφή του σε ένα κείμενο πάρα πολύ σκληρό, το οποίο προβλέπει μέσα τρομερά πράγματα και είναι πάρα πολύ επίπονες επιλογές, το οποίο θα το φέρει προς ψήφιση στη Βουλή. Και πρώτα απ' όλα στα έδρανα του δικού του κόμματος. Αν λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρουν να συμπληρώσουν τον απαραίτητο αριθμό για να ψηφιστεί αυτή η συμφωνία, είναι δεδομένο ότι η συμφωνία θα ψηφιστεί με τις ψήφους άλλων κομμάτων. Όπως είπε τώρα και η κυρία Ράπτη. Μπορεί να ψηφιστεί και με ψήφους άλλων κομμάτων. Και με ψήφους άλλων κομμάτων, ναι, ακριβώς. Και με ψήφους άλλων κομμάτων. Το ποτάμι θα ψηφίσει προφανώς. Το ποτάμι θα ψηφίσει προφανώς, εφόσον είναι μια επιλογή. Έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή. Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφύλλη, εγώ δεν σας διάκοψα. Το ποτάμι θα ψηφίσει μια συμφωνία που θα φέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με δική του πρωτοβουλία στη Βουλή και θα πει ότι βάζει πρώτα αυτό στην υπογραφή του σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αυτή είναι για το καλό του έθνους. Αν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο δεν νομίζω να το θεωρείτε για Μανατσολιά ή προδότη, φέρει μια συμφωνία με την υπογραφή του που την έχει διαπραγματευτεί προσωπικά μετά την απομάκρυνση του κύριου Βαρουφάκη, προφανώς και το ποτάμι θα τη στηρίξει. Εγώ όμως θέλω να δω. Εσείς την κριτική σας με βάση ποια θα την κάνετε? Ακούσαμε την κυρία. Η κριτική μας είναι πολύ καλά. Εγώ έχω εδώ ένα mail. Το έχει στείλει ο Χαρδούβελης. Ναι. Δεν μπαίνουμε σε συγκρίσει. Εμείς θέλουμε να πούμε το εξής. Ότι εμείς καταρχήν λέμε ότι ο Πρωθυπουργός θέλει συμφωνία. Και θα τη στηρίξουμε. Θα στηρίξουμε τον Πρωθυπουργό. Ξεκάθαρα. Λέμε το εξής όμως. Όταν είσαι με την πλάτη στον τοίχο λίγες μέρες πριν χρεοκοπήσει και τυπικά. Πριν που είναι η 30η Ιουνίου, αν δεν πληρωθεί η δόση στο Δουνουτού που έχει. Πάει εκεί, είναι προφανές ότι οι δανειστές, επειδή προφανώς θέλουν τα λεφτά τους και αυτοί έχουν εκλογές και αυτοί θέλουν τις ψήφους στα κράτη τους, θα σε πιέσουν αφόρητα. Άρα λοιπόν θα ήταν πολύ καλύτερο για την Ελλάδα να επέμενε για μια συμφωνία το Φλεβάρι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και να μην πάει με την πλάτη στον τοίχο την τελευταία στιγμή. Αυτό είναι ένα θέμα τακτικής. Κρατάω πάντω μια καθαρή απάντηση που λέει και χωρίς αλλά, στηρίζουμε τον Τσίπρα. Χωρίς αλλά. Να κάνω μια ερώτηση. Θα σας απαντήσω αμέσως και θέλω να πω κάτι. Εγώ θα ήθελα με πολύ μεγάλη περιέργεια να δω όλους αυτούς που γυρνάνε στα κανάλια και λένε ότι δεν θα ψηφίσουν και θα φτούν σε ρήξη, τι θα γίνει, γιατί ο κ. Παπάς έχει δηλώσει ότι τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας και έχει πει ότι σε 12 ψήφους κρέμεται η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, αν αυτοί οι 22-30 ή. Ακόμα δεν την είδαμε τη συμφωνία, όλοι έχετε φτάσει στην εφαρμογή. Ναι, λέω λοιπόν. Κάνει εντύπωση. Πριν είπαμε, είναι το αντικείμενο της δεύτερης γύρας. Πριν την ερώτηση, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να δω όλους αυτούς τους ήρωες των τηλεπαραθύρων. Τι θα κάνουν όταν τους πει ο κύριος Τσίπρας ότι σε περίπτωση που δεν ψηφίσετε τη συμφωνία εσείς της συγκυβέρνησης, θα προχωρήσουν σε εκλογές και φυσικά δεν θα είστε στις λίστες. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Κάτσε να κάνουμε τον πρωτογύρο, γιατί έχουμε κλέψει το χρόνο και από την κυρία Μπαλού, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για την ερώτηση δεν την κάνω τώρα, θα ψηφίσετε τη συμφωνία. Είναι εκ των ουκάνων. Θέλω να ρωτήσω από εδώ και πέρα πώς σκοπεύει. Επαναλαμβάνω το ίδιο ερώτημα και επειδή πιστεύω ότι αφορά κάθε Έλληνα πολίτη. Λέω, παίρνει κάποιος μια πολιτική θέση. Λέει, είμαι υπέρ της απελευθέρωσης. Είμαι κατά της απελευθέρωσης. Γιατί είμαι υπέρ ή κατά, τότε στο μαξιλάρι μου. Μπορεί να στηρίξει κάποιος και τεχνικά. Αυτό που μας λένε οι ξένοι και που συμφωνείτε οι περισσότεροι, φέρτε μας να βγουν οι αριθμοί. Και να μου εξηγήσει γιατί πρέπει να φύγει η ασπιρίνη από το φαρμακείο και να πάει, ξέρω εγώ, να είναι δίπλα στα Pampers. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Ακούστε να δείτε. Επειδή δεν είμαι παλιός πολιτικός, να έχω για όλα μια απάντηση, θα πω πολύ τιμή ότι δεν ξέρω. Τι γίνεται τα φάρμακα. Ειλικρινώς. Αυτό που ξέρω. Τα στοιχεία που σήμερα παρουσίασαν οι φαρμακοποί, τα ξέρετε. Αυτό που ξέρω. Όχι, δεν έχω δει καθόλου. Αυτό που ξέρω και θέλω να το πω όμως είναι το εξής. Ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία 40 χρόνια έφτιαξαν ένα τεράστιο δημόσιο με τεράστιες σκλαβικές, οι οποίες κρατούσαν όμοιρο το κράτος. Το ελληνικό σαπίζει από την αρχή του 2000. Δεν έχει γίνει καμία ιδιωτικοποίηση και τώρα λέμε να αυξήσουμε το ΦΠΑ στο τρόφιμα, να αυξήσουμε το ΦΠΑ στα φάρμακα, να αυξήσουμε τις εισφορές των εργαζομένων στο ΙΚΑ για να, βγουν, να μην κόψουμε το ΕΚΑΣ, για να μην πουλήσουμε το λιμάνι του Πειραιά. Το οποίο, αν πουληθεί, θα καταστραφεί η Ελλάδα. Ενώ αν αφήσουμε το ΦΠΑ στο ρεύμα 23%, είναι καλύτερο, έτσι. Θα κάνω πάλι συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί θέλω να πω το πολύ γενικό της πολιτικής. Το ΦΠΑ πέφτει στα τρόφιμα, τα βασικά τρόφιμα πέφτει από το 13 που είναι σήμερα. Τα συσκευασμένα, εγώ θα πάει στο 23. Βέβαια, δεν θέλω να τραβηκήσω.
Δεν θέλω να σε αδικήσω. Υπάρχουν τρόφιμα που θα κρυφτούν από το 13 που είναι σήμερα πάνε στο 12. Και τα φάρμακα παραμένουν στο 6. Ναι, το γάλα όμως θα πάει στο 11. Στο 12. Το ψωμί θα πάει στο 11 και στο 12. Και σε ρωτάω τώρα, σε ρωτάω ως Έλληνας προς Έλληνα. Προτιμάς να πάει το ψωμί και το γάλα στο 12% ή να πουλεί το ρημάδι το ελληνικό που σα πει και γίνει σκουπιδότοπο. Δηλαδή, τι πειράζει με το πουλήσουμε το ρημάδι, να γλιτώσουμε το γάλα και το ψωμί στο ΦΠΑ. Είναι κακό, δηλαδή. Θα πεθάνει η ιερία και λάθο του κουκουέ που έχει την ιδεολογική. Κύριε Κουδαλάκη, σα παρακαλώ, θα ήθελα να μιλήσω με σεβασμό. Γίνουμε προ το κλείσιμο. Να έχει λίγο χρόνο ο κ. Χεριακόπουλο, κυρία Μπαλού και ο κ. Πιτροπάκη. Σα παρακαλώ για πολύ σύντομα. Εγώ θα πάρω μισθό, θα πω ότι παρότι είμαι πολύ νεαρό, θυμάμαι πάντα τον κύριο καθηγητή που είναι υπουργό δημοσία τάξεω να είναι, τον κύριο Πανούση να είναι στην αριστερά, ενταγμένο, στρατευμένο. Απ' την άλλη, θυμάμαι την κυρία Ραχίλ Μακρύ μεταγραφή στο ΣΥΡΙΖΑ από ένα λαϊκιστικό ακροδεξιό κόμμα. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω τι την ενδιαφέρει τι γίνεται στην αριστερά, την κυρία Μακρύ, όταν προέρχεται ιδεολογικά από ένα ομοφοβικό ακροδεξιό κόμμα όπω είναι το μόρφωμα του κυρίου Καμένου. Όπω το μόρφωμα του κύριου Καμένου, ο οποίο στη Βουλή μιλάει για τέσσερα, για σεξουαλικά υπονοούμενα κτλ. Υπό την ανοχή τη περίοδου τη Βουλή. Και θέλω να πω και κάτι που θα το τσιμπήσουν αμέσως οι δημοσιογράφοι, γιατί είναι πολύ έμπειροι, ότι η κυρία Ραχίλ Μακρύ δεν επιτέθηκε στον κύριο Πανούση για κάτι που έγραψε ο γιος στο Facebook, αλλά γιατί είναι στρατευμένη με την πρόεδρο της Βουλής και το επιτέθηκε στη γνωστή κόντρα Πανούση ζωής. Έτσι. Είναι καθαρά εσωκομματικό, σοβαρό πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η κυρία Ραχίλ Μακρύ κρατάει μια άλλη γραμμή από αυτή που κρατάει η προεδρική πλειοψηφία. Και είναι μια πολιτική τοποθέτηση στην επίθεση της κυρίας Μακρύ. Ακούστε, ακούστε λίγο. Κύριε Δευτέρη, επειδή σας εκτιμώ. Η κυρία Μακρύ δεν επιτέθηκε στον κύριο Πανούση επειδή έγραψε κάτι γιος του. Του επιτέθηκε ως απάντηση, ως συνέχεια της κόντρας Πανούση ζωής Κωνσταντοπούλου. Είναι σε γραμμή η κυρία Μακρύ. Έρθε από τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ στο ΣΥΡΙΖΑ λόγω της φιλίας της που έχει ζήτημα με την πρόεδρο και είναι σε γραμμή. Την ώρα της ψηφοφορίας. Γιατί την ώρα της ψηφοφορίας. Θα σας πω γιατί, θα σας πω τώρα. Γιατί την ώρα της ψηφοφορίας εσείς θα πάτε και θα ψηφίσετε ό,τι θέλει ο αρχηγός σας, ενώ αυτή θα ψηφίσει ό,τι θέλει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Γι' αυτό είναι πολιτικό ζήτημα σοβαρό. Και τότε που οι ψήφοι θα μετράνε, θα είναι σοβαρό τι θα ψηφίσει η κυρία Μακρύ. Θα βάλει ακριβώς. Είναι σε συνδεδεμένη υπηρεσία και είναι σε αποστολή. Ούτε θέλω να την γνωρίσω, ούτε θέλω να την ακούσω ποτέ. Γιατί ντρέπομαι για την παρουσία του στη Βουλή. Είναι μια τοποθέτηση.